Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Πάνω από 60.000 ραντεβού για εμβολιασμό σε 3 ημέρες. Μπροστά βγαίνουν οι Μητροπολίτες Μυτιλίνης και Δωδώνης. Εκτός εκκλησίας, παπάδες και πιστοί που δεν κάνουν εμβόλιο. Δύσκολα εφαρμόσιμα τα νέα μέτρα για το λιανεμπόριο. Και δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022. Έρχεται νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για 25.000 ανέργους. Το Master Plan της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου και επιπτώσεων των πυρκαγιών παρουσίασε ο Γιώργος Πατούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 4 Νοεμβρίου και ξεκινάει η εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία εδώ στο Attica TV. Τα θέματα της επικαιρότητας πολλά, με επίκεντρο την πανδημία. Είχαμε και Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αυτό που έστειλε ως μήνυμα ο Πρωθυπουργός είναι ότι τις τρεις τελευταίες μέρες αυξήθηκε ο ρυθμός εμβολιασμού. Είχαμε 60.000 νέα ραντεβού. Και αυτό είναι σημαντικό, την ώρα βεβαίως που η πανδημία είναι εδώ, το τέταρτο κύμα χτυπά σφοδρά τη χώρα και κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι εκεί τα νοσοκομεία απλά έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, οι εντατικές είναι γεμάτες. Να δούμε τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Και σήμερα οι προβλέψεις μιλούν για κρούσματα κοντά στις 7.000. Πραγματικά τα νούμερα είναι σοκαριστικά. Με τους θανάτους καθημερινά είναι πάνω από 50 και τους διασωληνωμένους να αυξάνονται. Ωστόσο, την κυβέρνηση να επιμένει ότι lockdown σε κοινωνία και οικονομία δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Και οι παρεμβάσεις θα αφορούν τους ανεμβολίαστους. Εξάλλου, από το Σάββατο θα έχουμε και τα νέα μέτρα σε ισχύ που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Πλεύρη τις αρχές της εβδομάδας. Και όλα αυτά σε ένα τοπίο, βεβαίως και στην Ευρώπη έχουμε θέμα με την πανδημία. Είδαμε σκηνές πραγματικά στη Ρουμανία, άνθρωποι να είναι στα αυτοκίνητά τους και να τους παρέχονται οξυγόνο γιατί είναι γεμάτα τα νοσοκομεία. Και σε άλλες χώρες υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με αυτό το κύμα της πανδημίας. Και ο ΠΟΗ την ίδια στιγμή λέει ότι δύσκολα θα φύγει η πανδημία, θα μας ταλαιπωρήσει. Να δούμε για πόσο λοιπόν και να δούμε αν θα έχουν απόδοση τα μέτρα. Με την κυβέρνηση πάντως να προχωρά σε σαρωτικούς ελέγχους μέσα στο Σαββατοκύριακο σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα εμπορικά κέντρα, εταιρείες αλυσίδες λιανικής, όπου υπάρχει πολλής κόσμος. Γιατί βεβαίως η τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη για να αποδώσουν τα μέτρα. Διαφορετικά, ο σχεδιασμός θα την αχθεί στον αέρα. Και πολιτική σύγκρουση για το ότι εξαιρέθηκε η Εκκλησία από τις τελευταίες παρεμβάσεις, δηλαδή οι ανεμβολίαστοι δεν θα χρειάζεται να κάνουν rapid test γιατί να εισέρχονται στους ναούς. Όμως σήμερα με εγκύκλιο της Ιεράς Σύνοδος ξεκαθάρισε και σαφές μήνυμα ότι θα πρέπει και οι ιερείς και οι ψάλτες και οι νεοκόροι αλλά και οι πιστοί που εισέρχονται στην Εκκλησία, οι ανεμβολίαστοι, να έχουν προχωρήσει πριν σε rapid test. Κάπως έτσι είναι ύστερα από την επικοινωνία που είχε το γραφείο του Πρωθυπουργού, δηλαδή ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, με την Ιερά Σύνοδο, εξεδόθη η συγκεκριμένη εγκύκλιος. Με να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο και με την ακρίβεια να χτυπά την πόρτα των οικοκυριών σε επικίνδυνο βαθμό. Μάλιστα σήμερα ο ΣΕΛΠΕ λέει ότι τα μέτρα για το λιανεμπόριο δεν είναι αρκετά και την ίδια στιγμή η ακρίβεια πλήττει και τις επιχειρήσεις και η ενεργειακή ακρίβεια. Και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι η ενεργειακή κρίση δεν θα μας αφήσει εύκολα, θα την έχουμε και τους επόμενους μήνες. Όλα αυτά, ξαναλέω, την ώρα που στην κυβέρνηση ετοιμάζονται να ανακοινώσουν. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό 19 Νοεμβρίου, καθίθεται το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, να δώσει κοινωνικό μέρισμα σε χαμηλοσυνταξιούχους και υγειονομικούς. Σας το μεταφέρουμε ως είδηση, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Και καλησπέριζω και τον έχω δίπλα μου, όπως κάθε Πέμπτη, τον Θεμιστοκλή τον Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών ή Real Estates. Θεμιστοκλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αμαλία. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα τέλεια, ε! Βλέπουμε ότι την πανδημία πάντως δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα. Μάλιστα. Επειδή όμως εκτός της πανδημίας, νομίζω ότι είδες και εσύ σήμερα ότι έπεσε η ροφή ενός σχολείου, το τέταρτο δημοτικού Πηλέας, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη, και ότι από θάμβα δεν είχαμε παιδιά τραυματισμένα. Να σου πω κάτι, Αμαλία. Είχαμε.
Το θυμάσαι με τις πλημμύρες, τα θρανία των παιδιών να βγαίνουν από τα παράθυρα. Ακριβώς. Για να μην έχουν προβλήματα. Εδώ, στη Φιλαδέλφεια. Ακριβώς. Βλέπω αυτή τη στιγμή την εικόνα που πέφτει ο σοφάς αυτή τη στιγμή από το ταβάνι μέσα στο σχολείο. Αυτές δεν είναι εικόνες 2021. Το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Πάμε να συνομιλήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα με τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, τον δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Μια πολύ σας ευχαριστώ πολύ. Για μας, να είστε καλά. Κύριε Δημαρχέ, πού οφείλεται τώρα το ότι έπεσε αυτή η οροφή? Είδαμε όλες τις εικόνες. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, αυτή η κακοτεχνία? Και ότι ευτυχώς ότι δεν είχαμε τραυματισμένα παιδιά ή πραγματικά ήταν τυχερά και τα παιδιά, αλλά και η δασκάλα λέει ότι βοήθησε τα παιδιά αυτά και έτσι δεν είχαμε τραυματισμό. Ποιος φταίει για όλο αυτό που συνέβη? Καταρχήν, ανθρώποι, να σας πω ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με αυτό που πήγαινε να συμβεί και βέβαια και με αυτό που συνέβη. Και το δεύτερο τραγικό είναι ότι αυτές οι συνεργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου που παραδόθηκαν μόλις πριν από 3 μήνες. Α, είναι πρόσφατα δηλαδή η αναβάθμιση. Του φετινού καλοκαιριού παραδόθηκαν με την έναρξη του σχολικού έτους. Να σας πω ότι το σχολείο είναι μισθωμένο από το Δήμο και τις εργασίες διενήργησαν οι ιδιοκτήτες του κτηρίου κατόπιν πιέσεών μας να αναβαθμιστεί ενεργειακά το κτίριο. Έγιναν εκτεταμένες εργασίες από λέβητες, καυστήρες, κουφώματα, μόνωση, στεγάνωση οροφής κτλ. Μεταξύ αυτών ήταν και η τοποθέτηση γυψοσανίδων μονοτικών μέσα στις αίθουσες και στους διαδρόμους του πάνω ορόφου. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα και πραγματικά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Έπεσε όλη η οροφή. Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό, κύριε Δημαρχέ. Τελείως όλοι. Έπεσε η γυψοσανίδα της οροφής. Ναι, η γυψοσανίδα. Όπως το λέτε, σε όλη και στην επιφάνεια, δηλαδή, ένα τμήμα. Κοιτάξτε λίγο, προφανώς είναι αστοχία της μελέτης και της κατασκευής. Σωστά. Νομίζω ότι και τα δύο. Ήδη κλήθηκε άμεσα ο πολιτικός μηχανικός που υπέγραφε τη μελέτη για λογαριασμό των ιδιοκτητών. Mm-hmm. Του ζητήθηκε από μένα τον ίδιο η καθαίρεση όλων των αντίστοιχων γυψοσανίδων των 11 αιθουσών και των διαδρόμων του πάνω ρόφου. Θα ξεκινήσουν από αύριο οι εργασίες. Δεν μπορεί να βάλουμε παιδιά σε τέτοιες αίθουσες. Αλίμονο, βέβαια. Και με το ενελάχιστο κίνδυνο να ξαναπέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Σωστά. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την Τετάρτη και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη. Και ταυτόχρονα έχω ζητήσει δύο πράγματα. Μηνυτήρι αναφορά κατά παντός υπευθύνου που θα τη στείλουμε αύριο στον εισαγγελέα. Και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, όχι από τον Δήμο, από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, μιλώντας με τον Πρόεδρο σήμερα, για να έχουμε μια αντικειμενική θεώρηση της κατάστασης και να αποδοθούν ευθύνες όπου πρέπει. Δεν μπορεί τα παιδιά να κάθονται να κάνουν μάθημα και να έρχεται το ταβάνι στα θρανία. Αυτό νομίζω ότι μας ξεπερνάει όλους. Και κύριε Δήμαρχε, πολύ σωστά πράξατε και ότι κλείνει το σχολείο για να αφαιρεθούν και οι υπόλοιπες γυψοσανίδες. Γιατί όντως, αν αυτό έγινε σήμερα, μπορεί τις επόμενες μέρες να έχουμε κι άλλο ένα τέτοιο περιστατικό. Και βεβαίως ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Κύριε Να πω μία λέξη ακόμα. Ναι, βεβαίως, κύριε Καϊτεζίδη. Σήμερα τη δασκάλα, η οποία έσωσε κυριολεκτικά. Συγχαρητήρια στη δασκάλα. 20 παιδικές ψυχούλες. Έτσι, έτσι. Αυτή η γυναίκα είδε ένα ράγισμα σήμερα το πρωί. Απευθύνθηκε σε συνάδελφό της ζητώντας να εκενωθεί η αίθουσα. Ο συνάδελφός της δεν έδωσε την ίδια σημασία στο περιστατικό και της είπε άστε τα παιδιά μέσα, τα βγάλουμε σε καμιά ωρίτσα γιατί ήταν προγραμματισμένο να πάνε μια βολτίτσα, μια εκδρομή. Λοιπόν, και ευτυχώς η γυναίκα αποδιέσει, επέμεινε, έβγαλε τα παιδιά με απόλυτη τάξη και σε 10 λεπτά κατέρευσε όλο αυτό που είδατε στις φωτογραφίες. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα, πραγματικά δεν ξέρω τι λόγια ευγνωμοσύνη, πρέπει να πούμε σε αυτή τη δασκάλα. Έτσι είναι. 20 παιδικές ψυχές. Και μπράβο σας, Δήμαρχε, και αυτό που λέτε για τη δασκάλα και για τις ενέργειες που έχετε προχωρήσει. Γιατί βεβαίως τώρα, ξαναλέω, είναι κακοτεχνία, ξεκάθαρα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, τον δήμαρχο Πηλαίας, που τον είχαμε για να. Είδαμε αυτά. Τι εικόνα ήταν αυτή. Πραγματικά δεν το είδε στη Μισοκλή. Αμαλία, να σου πω κάτι. Καλά που ήταν η δασκάλα και είδε τη ρογμή και τα έβγαλε τα παιδάκια έξω. Είναι απίστευτες αυτές οι εικόνες. Η αξιολόγηση μας, μάλλον. Απίστευτες. Η αξιολόγηση. Σίγουρα, εγώ θα σου πω ότι υπάρχουν αστικές ευθύνες. Όταν κάνουμε ένα έργο αυτή τη στιγμή, σίγουρα υπάρχουν ασφαλιστές σίγουρα αστικής ευθύνης που έχουν μηχανικοί που κάνουν συγκεκριμένες εργασίες. Ναι. Σημαντικό να δούμε πλέον ποιος ευθύνει για τις συγκεκριμένες ζημιές και αν αυτές οι ζημιές είχαν μπει στη λογική να προσεχθούν σωστά από τον πολιτικό μηχανικό. Πάντως είναι παράλογο για μια νέα προσθήκη στο ταβάνι να βλέπουμε να πέφτει όλη η ψευδοροφή. Μα είναι δυνατόν. Δεν είναι λογικό. Είναι δυνατόν τώρα.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχεις κάνει κάποιες κάρτες για τα μέτρα που λαμβάνουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης. Γιατί οι Δανείοι έχουν πάρει την ανιούσα. Τα έχουμε πει εδώ σε ένα πολλές φορές. Τα έχουμε αναλύσει όλα. Όλα. Και γιατί και πώς και τι. Και τελικά βλέπουμε ότι οι τράπεζες ανοίγουν την κάνουλα στη στεγαστική πίστη. Ακριβώς γιατί πια φαίνεται ότι φέρει περισσότερο να πάρεις ένα δάνειο στεγαστικό παρά να νοικιάσεις ένα σπίτι. Ακόμα πολλές φορές αυτή τη στιγμή, αν κάποιος διαθέτει το 20-25% της ιδίας συμμετοχής mm-hmm. σε αξίες του ακινήτου, πολλές φορές η διμηνία δόση του δανείου υπολείπεται του μηνιαίου μισθώματος ακόμα με 25-30%. Είναι πολύ... Γι' αυτό βλέπουμε και πολύ μεγάλη κινητικό το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις τράπεζες να υπολογίζουν ότι θα αγγίξουν περίπου τα 900 εκατομμύρια ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων, mm-hmm. όταν το 2020 είμαστε στα 687 εκατομμύρια τώρα, ευρώ. Γιατί έχει κάποιες χώρες, η Γερμανία τι έχει κάνει, ας το πούμε. Βλέπω εδώ Γερμανία και Πορτογαλία, ας το πούμε. Θέλουμε να δούμε τι έχουν πω, κάνει. Ναι, σαφώς. Τα μέτρα. Τι ναι, έχουν. Στη Γερμανία, πούμε το εξής. Ναι. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα το 2019 ναι. με διαδηλώσεις στον δρόμο τον Ιούνιο μήνα, όπου αυτή τη στιγμή στη Γερμανία είχαν μπει στη διαδικασία να πάρουν μέτρα με στόχο τη μη αύξηση των πιστωτών ενοικίων. Και αν αυτή τη στιγμή μπαίνει στη διαδικασία ο ιδιοκτήτης να αυξήσει το ενοίκιο πάνω από 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο, υπήρχε πρόστιμο ακόμα για 100.000 ευρώ, αν τον δικαιολογούσε και δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή μια ανακαίνιση. Πήγαν αυτοί οι ιδιοκτήτες στο άνω δικαστήριο, καταργήθηκε, ήταν αντιστεγματικό συγκεκριμένο νόμο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου να αγοράσει περίπου 14.750 διαμερίσματα από δύο πολύ μεγάλες εταιρείες ακινήτων έναντι 2,46 δις ευρώ. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Γερμανία, η οποία το κοστολόγιο της δίνει το ίδιο με τη χώρα μας, η Γερμανία σε σχέση με την Ελλάδα το 2019 το ποσοστό των ενοικιαστών που δαπανούσαν πάνω από το 50% του μισθού τους για το κόστος στέγασης ήταν μόλις το 10%, όταν στη χώρα μας το 2019 ήταν στο 62,1%. Και βλέπουμε ότι η Γερμανία πολύ άμεσα πήρε συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Αν δούμε και τις υπόλοιπες χώρες ακριβώς τι έχουν κάνει, θα δούμε ότι και η Πορτογαλία μπήκε στη διαδικασία και ενέκρινε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που αφορούσε τους ανθρώπους άνω των 65 ετών, τους ανθρώπους που ήταν ανάπηροι, που είχαν αναπηρία πάνω από 60%, έτσι ώστε να μην μπορούν να εκδιωχθούν από την κατοικία τους, εάν διαμένουν πάνω από 15 έτη σε αυτή. Μάλιστα. Ένα επιπλέον βασικό στοιχείο που έκανε η Πορτογαλία ήταν ότι απαγόρευσε οποιαδήποτε μίσθωση μικρότερη 12 μηνών και έδωσε το δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης σε 3 χρόνια, αν το επιθυμεί ο νοικιαστής. Επιπλέον, αυτό που έκανε η Πορτογαλία, που ήταν πολύ σημαντικό, ήταν ότι προώθησε φορολογικά μέτρα για μακροχρόνιες μισθώσεις με προοδευτική φορολογική απαλλαγή για τα εισοδήματα που λαμβάνουν από τον ιδιοκτήτη. Ο στόχος ποιος ήταν, σαν να λες τον ιδιοκτήτη, γιατί να ξέρεις το αυξήσεις το ενοίκιο, αφού θα πάρω σε φόρους. Ναι. Άρα σου δίνουν τη δυνατότητα να παραμείνει το ενοίκιο σταθερό, σωστό. Έτσι ώστε να έχεις μικρότερη φορολογική συντελεστή. Θα επανέλθουμε στο θέμα, δούμε και τις υπόλοιπες χώρες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, να μας δώσει την εικόνα της τουριστικής κίνησης και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, γιατί τα μηνύματα, κύριε Ηλιόπουλε, και καλησπέρα σας, είναι πολύ θετικά για τον τουρισμό. Και το ότι πήγε πολύ καλά ο Οκτώβριος, αλλά και ότι κάποια ξενοδοχεία παρατείνουν τη λειτουργία τους και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Είναι έτσι? Έτσι είναι, όπως το λέτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ο Οκτώβριος ήταν ένας πάρα πολύ καλός μήνας, ο οποίος μας εξέπληξε. Διότι οι πληρότητες των ξενοδοχείων στη Σαντορίνη ξεπέρασαν τις πληρότητες του 2019. Δεν μιλάμε για το 20, μιλάμε για το 19, που ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Ακριβώς. Έτσι, και συνεχίζουν τη λειτουργία ξενοδοχεία μέσα στον Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Αρκετά ξενοδοχεία είναι ανοιχτά στη Σαντορίνη, ο καιρός συνεχίζει να είναι καλός. Και πιστεύω ότι μέχρι 15 Νοεμβρίου θα κρατηθεί η σεζόν. Εξάλλου υπάρχει κινητικότητα και με τις αεροπορικές αλλά και με τα πλοία. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα και για τον Νοέμβριο, πιστεύω. Άρα η σεζόν έχει πάει όλη πίσω και έχουμε καταφέρει ευτυχώς να έχουμε χτυπήσει νούμερα στο 70% περίπου των εσόδων του 2019. Κύριε Ηλιόπουλε, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Γιατί ξέρετε, μακριά από μένα η καταστροφολογία. Όταν θέλω να κάνω την κριτική σε κάποια πράγματα θα την κάνω. Αλλά ο τουρισμός για μένα δεν είναι πεδίο πολιτικής, κομματικής ή οποιαδήποτε άλλη σύγκρουσης. Είναι το σημαντικότερο προϊόν της Ελλάδας, που συνεισφέρει τα μέγιστα στο ΑΕΠ και στην οικονομία, που θυμάστε τι λέγαμε, επειδή με τη Βρετανία τον Ιούνιο έγιναν όλα αυτά που έγιναν και υπήρξε μια ανησυχία και ένας προβληματισμός τι θα γίνει τον Ιούλιο. Ευτυχώς τον Ιούλιο τα πράγματα βελτιώθηκαν και πήγαμε σε μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό. Έτσι φαίνεται. Οι δικές μου εκτιμήσεις λένε ότι τα έσοδα θα μπορεί να αγγίξουν και τα 12 δις, 11 δις σίγουρα πάντως.
Το 70% φτάσαμε στο 70% των εσόδων του 2019. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για εσάς που ασχολείστε με τον τουρισμό, για τις επιχειρήσεις σας, για τις θέσεις εργασίας, για όλο αυτό το κομμάτι. Σας βλέπω πολύ ενήμερη στα νούμερα, πράγματι. Κοιτάξτε, λόγω ρεπορτάζ, ναι, τα νούμερα έχω μία, αλλά κοιτάζω πάντα τα νούμερα και δει εκεί που, ναι. Εντάξει, γι' αυτό το λέω, ο τουρισμός είναι για μένα κομβικό στοιχείο σε όλα τα πράγματα. Ακόμα και για το κοινωνικό μέρισμα που περιμένουμε να έρθει και θα έρθει τα Χριστούγεννα, η όθηση δόθηκε από τα έσοδα του τουρισμού. Γιατί εκεί δημιουργείται ένας επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Όσο καλύτερα πάει ο τουρισμός, τόσο περισσότερα έσοδα εμφανίζει το κράτος στα ταμεία του. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εμείς καταφέραμε και μέσα των υγειονομικών πρωτοκόλων που εφαρμόστηκαν. Και μπράβο σας, γιατί ακούω τα καλύτερα για τους ξενοδόχους. Πετύχαμε να μπρανταριστεί η Ελλάδα ως χώρα σοβαρή. Έτσι. Και ως χώρα ασφαλής. Το εθνικό σύστημα υγείας άντεξε. Και άντεξε μέσα στο καλοκαίρι. Φτιάξαμε ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμού στην Ευρώπη, νομίζω. Και νομίζετε, αυτό είναι δεδομένο ότι είναι. Ναι. Ακόμα και εμείς κάνουμε κριτική για την καμπάνια για τον εμβολιασμό, ότι κάτι πήγε λάθος στην καμπάνια. Το πρόγραμμα Η Επιχείρηση Ελευθερία ως επιχείρηση είναι άκρως επιτυχημένο. Αυτό όπως το λέτε, γιατί στο εξωτερικό βγήκαμε σαν μια χώρα σοβαρή και ασφαλής. Ένας προορισμός στον οποίο μπορούν να έρθουν επισκέπτες και να μην κινδυνεύσουν. Έτσι πολύ λοιπόν, σωστά. Είχαμε στον κόσμο δώσει τη δυνατότητα να επισκεφτούν τη χώρα μας, ενώ άλλες κοντινές ανταγωνίστριες μεσογειακές χώρες παρέμειναν κλειστές μέχρι αργά τον Αύγουστο. Ναι. Έτσι λοιπόν, εμείς καταφέραμε να κερδίσουμε έδαφος, να μπορέσουμε να κερδίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς και αυτό μας έδωσε μια καλή όθηση από τον Ιούλιο και μετά, όπου το τετράμινο αυτό μπορέσαμε να καταφέρουμε αρκετά καλά έσοδα και σημαντικές επιτυχίες στο κομμάτι του τουρισμού. Είναι ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας δίπλα μου. Θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Σας διέκοψα, κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, παρακαλώ. Κύριε Ηλιόπουλε, μια ερώτηση. Για να ρωτήσουμε το εξής. Εσείς είδατε τη φετινή χρονιά να επανέρχεται πολύ πιο γρήγορα ο τουρισμός υψηλών προδιαγραφών. Τα δικά μας στοιχεία, αυτό που έδειχναν, ήταν ότι ο τουρισμός υψηλών προδιαγραφών επανήλθε πολύ πιο γρήγορα από όσον αφορά τον τουρισμό το μαζικό, που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Η μέση κατανάλωση ανατουρίστα ανέβηκε κατά 25%. Πολύ δηλαδή, σπαταλούσε ο τουρίστας περισσότερα χρήματα στη διαμονή του. Ανέβηκε επίσης και η μέση διαμονή, δηλαδή ενώ στη Σαντορίνη είχαμε 3-4 μέρες μέση διαμονή, είδαμε διαμονές της εβδομάδας, εβδομαδιαίες, που σημαίνει ότι οι πελάτες σταμάτησαν να κάνουν το λεγόμενο island hopping, δηλαδή να πηγαίνουν από ένα νησί στο άλλο, προτιμούσαν να μείνουν σε ένα προορισμό, να περάσουν εκεί τις διακοπές τους, όταν ένιωθαν μια ασφάλεια, μια σιγουριά στον χώρο στον οποίο διέμεναν. Ανέβηκε το μέσο έσοδο, που σημαίνει ότι τα 12 δις που προαναφέρατε σαν συνολικό έσοδο στη χώρα θα γίνει με λιγότερες αφίξεις και με λιγότερο αριθμό διαμονών. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε πετύχει είναι να προσελκύσουμε υψηλής κατηγορίας, υψηλού βαλαντίου πελάτες, οι οποίοι θα μπορέσουν να προσδώσουν στην οικονομία μας καλύτερα αποτελέσματα και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ακόμα καλύτερη κερδοφορία. Κύριε Ηλιόπουλε, είμαστε μια χώρα, έχουμε τις υποδομές να επενδύσουμε πραγματικά στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών. Δηλαδή βλέπουμε πολλές χώρες του Νότου και η Ισπανία προσπαθεί και η Πορτογαλία και η Ιταλία, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, δίνουν χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την επένδυση σε τουρισμό υψηλών προδιαγραφών. Σαν χώρα, εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι η πανδημία δεν φεύγει, είναι δίπλα μας. Τη ζούμε καθημερινά. Λοιπόν, θα σας πω, όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό που χρειάζεται η χώρα, αλλά και θα σας μιλήσω κυριότερα για τη Σαντορίνη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των υποδομών της, γιατί πράγματι εμάς μας λείπουν οι υποδομές, την ολοκληρωμένη διαχείριση, ας πούμε, των απορριμμάτων, τη διαχείριση της κρουαζιέρας, που εκεί έχουμε θέμα εμείς, όπως και προτάσεις που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση του ζητήματος της στάθμευσης, καθώς και της αεφορικής διαχείρισης των πόρων μας. Αυτό που εμείς θέλουμε εδώ, σας μιλάω για τη Σαντορίνη, είναι η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την προστασία της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε
να κρατήσουμε το νησί και γενικότερα αυτό ισχύει και για την υπόλοιπη Ελλάδα και για τα υπόλοιπα νησιά μας. Εμείς προσπαθούμε να καταγράψουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις, οικονομικές, περιβαλλοντικές, τις οποίες έχουμε από τη διαχείριση του τουρισμού, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τη φέρουσα ικανότητα που έχει το νησί μας. Δηλαδή, επειδή πολλοί μιλάνε για τη Σαντορίνη ότι υπάρχει υπερτουρισμός και υπάρχει κορεσμός, αυτό δεν ισχύει, κατά την άποψη δική μας. Έχετε δίκιο, εγώ βλέπω νέα ξενοδοχεία πάντως, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι αγοράζονται οικόπεδα, ξέρω ότι γίνονται ανακαινήσεις και νέα ξενοδοχεία Σαντορίνη. Ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν. Αυτό το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο, υπάρχει αναστολή αδειών για κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων στα εκτός σχεδίου οικόπεδα της Σαντορίνης. Αυτή η αναστολή πήρε παράταση άλλον ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο του χωροταξικού σχεδιασμού του νησιού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί το τουριστικό κατάλημα, η τουριστική επένδυση να γίνεται υπό συγκεκριμένους όρους, μέσα σε πλαίσια και σε συγκεκριμένες περιοχές. Γιατί αυτό θα μπορέσει να κρατήσει το νησί μας και να μην το καταστρέψει, να μην έχουμε αυτή την λεγόμενη υπερδόμηση, να το πω έτσι, όπου θα δημιουργήσει πρόβλημα στο εγγύς μέλλον. Έτσι λοιπόν εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ένα βιώσιμο τουριστικό πρότυπο, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε στο νησί μας. Και το γεγονός αυτό πρέπει να γίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει δηλαδή, όσο δημοφιλής είναι ένας προορισμός, να μπορεί να λειτουργεί σαν ορόσημο μια στρατηγικής, μια απόφασης, που να αποτελέσει πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολύ ωραία συζήτηση. Η Σαντορίνη είναι παγκόσμιος προορισμός. Δεν είναι απλά ένας ελληνικός προορισμός. Θέλω να πω ότι τα ξέρει πολύ καλά τη Σαντορίνη ο κ. Ηλιόπουλος, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων, ξέρει πολύ καλά τα του τουρισμού, της τουριστικής αγοράς και γι' αυτό χαίρομαι όταν συνομιλώ πάντα μαζί του, όταν ακόμα και στις δύσκολες εποχές, το δύσκολο καλοκαίρι του 20 που συζητούσαμε, που ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για όλο τον τουρισμό, για όλους μας, πάντα είχε και τα επιχειρήματα και τον τρόπο να βρίσκει λύσεις και για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Κύριε Ηλιόπουλε, μπορούμε να χαμογελάμε εμείς οι άνθρωποι που πιστέψαμε στον τουρισμό, που δεν διασπείραμε δεξιά και αριστερά ψευδείς και καταστροφολογικές εκτιμήσεις. Θα μου το επιτρέψετε και εγώ, ξέρετε, πάντα λέω τα πράγματα όπως τα σκέφτομαι και αυτό μπορεί να έχει και ένα τίμημα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Εγώ από εδώ, πέρσι, στο τέλος της σεζόν, έλεγα ότι ο τουρισμός θα πάει καλά. Επιβεβαιώνομαι με έσοδα, ξαναλέω που το δίνω εδώ από την εκπομπή, 12 δις. 70% των εσόδων του 2019, μια χρονιάς ρεκόρ. Ας αφήσουμε λοιπόν τη μικροψυχία και τις μικροκομματικές, μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ας κοιτάξουμε ότι αυτή η χώρα, για να πάει μπροστά, η οικονομία να πάει μπροστά, χρειαζόμαστε τουρισμό. Και του χρόνου, να έχουμε τελειώσει και με την πανδημία, ελπίζω να σπάσουμε και το ρεκόρ του 19, κύριε Ηλιόπουλε. Και μπράβο στους Έλληνες ξενοδοχείς. Αυτό που λέτε, θέλω να σας πω και για την προοπτική που υπάρχει για το 2022. Και να κλείσουμε, βεβαίως. Ναι, πριν κλείσουμε, να σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Βλέπουμε ότι η μία μετά την άλλη οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες που υπογράφουν συμβόλαια με εμάς ετοιμάζονται για μία πάρα πολύ δυνατή σεζόν για το 2022. Έτσι λοιπόν η τουριστική περίοδος θα ξεκινήσει από το Μάρτιο, τουλάχιστον στη Σαντορίνη. Μπράβο κύριε Ηλιόπουλε, χαίρομαι. Πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι αυτό θα φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, το επόμενο καλοκαίρι εννοώ. Το επόμενο, ναι, εντάξει. Το οποίο βεβαίως θα βοηθήσουν βεβαίως και όλοι οι ξενοδόχοι εδώ που είναι οργανωμένοι στο νησί μας, για να μπορέσουμε να έχουμε μία σωστή εικόνα προς τα έξω, να έχουμε μία σοβαρή αντιμετώπιση της οποιασδήποτε πανδημίας θα υπολείπεται να καλυφθεί για το 2022, γιατί δεν θα μας αφήσει ούτε το 2022 ο κορονοϊός. Έτσι, έτσι το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ναι. Εμείς δηλώνουμε ότι και το 2022 θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Το 2023 θεωρούμε ότι θα μας έχει εγκαταλείψει και θα μας έχει αφήσει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε και από την Αγγλία, τη μεγάλη έκθεση που αυτή τη στιγμή γίνεται στο Λονδίνο, 200.000 θέσεις η EasyJet επιπλέον για το 2022, όλες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, μεγάλη αύξηση προκρατήσεων. Οι προκρατήσεις για το 2022 είναι στο συν 30% αυτή τη στιγμή για όλη την Ελλάδα. Συν 30%. Πολύ σημαντικό. Συν 30% οι προκρατήσεις. Πάρα πολύ σημαντικός παράγων για να ξέρουμε τι μας περιμένει για την επόμενη χρονιά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πανέτοιμοι, πρέπει να είμαστε
σίγουροι για αυτό που κάνουμε και πρέπει να περιμένουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Έτσι. Αν και να είμαστε αισιόδοξοι πάνω απ' όλα, γιατί σωστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την όποια δυσκολία παρουσιαστεί από εδώ και πέρα. Έτσι. Και επειδή ξέρετε, εγώ τα λέω και θα πω αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι το σωστό. Το 19 η κυρία Κουντουρά βραβεύτηκε ως υπουργός της χρονιάς, στον τουρισμό, γιατί η Ελλάδα κατέγραψε κέρδη ρεκόρ, ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Πέρσι ο Χάρης Θεοχάρης έκανε σπουδαία δουλειά στο Υπουργείο Τουρισμού και ο κύριος Φραγκάκης, ο Γενικός Γραμματέας, και συγχαρητήρια. Και ελπίζω την ίδια δουλειά να δούμε και από τον νέο Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια. Πρέπει όμως όταν οι άνθρωποι, ακόμα και οι πολιτικοί και οι βουλευτές και οι υπουργοί, κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να το λέμε. Να μου πεις γιατί να το λέτε, σωστά πρέπει να την κάνουν. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να λέμε ότι όπως το έστησαν στο Υπουργείο Τουρισμού, τους βγήκε το στοίχημα σε μια δύσκολη χρονιά, όταν όλοι τους πολεμούσαν. Γιατί το λέω, γιατί τους πολεμούσαν. Ακούγαμε τι γράφονταν και τι λέγονταν. Οι Έλληνες ξενοδόχοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και πρέπει να το πω, εγώ που πήγα, ήταν τα μέτρα τηρούνταν απαρέγκλητα και μπράβο και συγχαρητήρια. Αυτό το προϊόν το τουριστικό θέλουμε, αυτή την Ελλάδα θέλουμε και να σταματήσουμε να είμαστε μικρόψυχοι. Το ξαναλέω. Τα άλλα προβλήματα τα συζητάμε και τα κρίνουμε και τα οικονομικά και όλα. Όμως εκεί η Ελλάδα κερδίζει και κερδίζει το στοίχημα. Κύριε Ηλιόπουλε, ήταν μεγάλη η χαρά που μίλησα μαζί σας. Μου φτιάξατε τη διάθεση, την ψυχολογία μου, γιατί ξέρετε πάντα όταν μιλώ με θετικούς ανθρώπους και έχουμε και θετικά νέα, αν και εγώ ήξερα ότι ο τουρισμός πάει καλά. Σας το είπα για τα έσοδα. Εσείς το ξέρατε και πρώτα από μένα. Λοιπόν, θα τα ξαπούμε σίγουρα. Χειμερινό τουρισμό περιμένετε στη Σαντορίνη? Όχι, δυστυχώς δεν περιμένουμε, διότι ναι, παλαιότερα είχαμε τους Κινέζους οι οποίοι ταξίδευαν, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν μια απαγόρευση εξόδου από τη χώρα τους. Αυτή τη στιγμή ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούσαν με κινέζικο τουρισμό δεν θα λειτουργήσουν το χειμώνα. Εμείς πάμε για άνοιγμα στις 15 Μαρτίου του 2022. Θα έρθω το Μάρτιο, 15 Μαρτίου θα έρθω. Θα πάρω το θεμιστοκλή και θα έρθουμε να κάνουμε ρεπορτάζ στη Σαντορίνη, κύριε Ηλιόπουλε. Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαπούμε σίγουρα, πριν από τις 15 Μαρτίου. Χάρηκα που πήγαν έτσι καλά τα πράγματα και στη Σαντορίνη, ένα πανέμορφο νησί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είπα να μην κρινιάσω. Βρήκα και ένα θέμα να μην κρινιάσω. Γιατί θα αρχίσει λίγο, θα αρχίσει να λες για τα νίκη και θα κρινιάσω. Θα σου πω. Φεβρουάριο 2021. Τι σημείο πάλι. Θα σου πω. Φεβρουάριο 2021. Έχουμε κάνει μια έρευνα εμείς και έχουμε πει ότι ο τουρισμός θα φτάσει έως και τον Οκτώβριο, τα μέσα Οκτωβρίου του 2021. Και ότι οι προκρατήσεις που είχαμε εμείς δει τουλάχιστον και την κινητικότητα το Φεβρουάριο του 2021 ήταν στο 70-80% για τις βίλες, μιλάμε. Και τότε δεχτήκαμε πολύ μεγάλη επίθεση, λέγοντας σε μένα προσωπικά, πού το ξέρεις εσύ αυτό που συμβεί. Εγώ δεχόμουν επίθεση. Και τους λένε ότι τα δεδομένα που βρίσκουμε εμείς και ψάχνουμε, όσον αφορά τους διαχρόνιες μισθούς, είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό. Ιδιαίτερα για τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά. Φοβερή ερώτηση έκανες. Πολύ εύστοχη. Χαίρεσαι. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Και το χειμερινό τουρισμό, θα σου πω ότι πάει πάρα πολύ καλά. 100% οι προκρατήσεις για το τετραήμερο του 28 Οκτωβρίου. Το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Κίλιας, το Σάββατο, στην τηλεοπτική του εμφάνιση, ότι ήταν 100% όλων. Θα σου πω μόνο ότι στην Σαγιάννενα δεν υπήρχε ούτε ένα ακίνητο βραχυχρόνια μίσθωση για να μπορεί να το κλείσει. Θα πάμε καλά, Θα πάμε πολύ καλά από εδώ και πέρα. Ο Θεός είναι μαζί μας πρώτον λόγω τη πανδημία. Και ο καιρός να μας βοηθήσει. Και το εμβόλιο, και το εμβόλιο. Έτσι, όπως φαίνεται ότι αρχίζουν κάποιοι και πείθονται να. Και καλό είναι αυτό και μπράβο σε όσους πείθονται να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Λοιπόν. Αυτό τώρα θες να. Εκεί χαμογελούσαμε, θες να μου κόψεις το χαμόγελο ο χρόνος. Για να το όπλος θέλει να με κάνει, να μην χαμογελάω. Βγήκαν τα κρούσματα, η σκληρή πραγματικότητα, άσπρο μαύρο η ζωή, 6.808 κρούσματα. Έτσι, ολοταχώς προς 7.000. Όταν ξέρεις και διασωληνωμένος χρόνος Διαμαντόπουλο, αρχισυντάκτης εκπομπής και θανάτους, ας ανέβηκαν πολύ. 441 διασωληνωμένοι ανεβαίνουν επικίνδυνα και οι διασωληνωμένοι και 43 θάνατοι. 42 κάτω από 50, αλλά πολύ μεγάλος ο αριθμός. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Θεμιστοκλή Μπάκα να πούμε για τα υπόλοιπα. Θα έχουμε και τη Χριστίνα Μανέ για να γκρινιάξω, αφού είπα τα καλά. Τώρα ήρθε η ώρα της γκρίνιας και θα έχω τη Χριστίνα για να τη γκρινιάξω. Όχι τη Χριστίνα, τη κυβέρνηση θα γκρινιάξω. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία στο Attica TV. Δύο ειδήσεις. Κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους και υγειονομικούς τα Χριστούγεννα. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν.
με την κατάθεση του προϋπολογισμού. Γύρω στις 19 Νοεμβρίου κατατίθεται ο προϋπολογισμός. Θεωρώ ότι θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Λέω, οπότε το λέω και στη μαμά μου, μαμά θα πάρει μέρισμα. Είδες. Να δούμε τι μέρισμα θα πάρει. Ε? Να περιμένουμε το μέρισμα. Όχι από τους συνταξιούχους που λέει ότι του βάλανε 1 ευρώ και 2 ευρώ, να δούμε. Να δούμε τι πω, το ποσό δεν το ξέρω γιατί ακόμα. Εγώ το μέρισμα το άκουσα ως μέρισμα ανάπτυξη. Και αυτό είναι, καλό μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι, μέρισμα ανάπτυξη. Ας το πάρουν οι άνθρωποι λοιπόν, να δούμε, να μην είσαι τα αναδρομικά. Όχι, που περιμέναν και πήραν 3 ευρώ. Μην του χαλά τη διάθεση τώρα, Αμαλία. Που αρχίζουν και χαμογελάνε. Ναι, ναι, αυτό λέω. Όχι, για να την πετάξω και την πηχτή. Μην είναι σαν αναδρομικά. Είπαμε, μην γίνει σαν αναδρομικά. Λοιπόν, και η δεύτερη είδηση που δώσαμε σήμερα είναι ότι πάει για έκπληξη ο τουρισμός με έσοδα 12 δις, περί τα 12 δις, δηλαδή το 70% των εσόδων του 2019, μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Πάρα πολύ εικόνα. Γεμίσαν τα ταμεία, αυτό είναι καλό και αυτό κιόλα βοηθάει στο να υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο και για νέε φορολογικέ. Λέω εγώ. 100% ήταν τα έσοδα του 2021 σχέση με το 2019 όσον αφορά τις βαϊχρόνιες μισθώσεις. Γι' αυτό η Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπήκε σε δικασία αυτή τη στιγμή και ψάχνει και κάνει έρευνα να δει ποια σπίτια έχουν νοικιαστεί, ποια νοικιάζονται μαγαχρόνια, ποια νοικιάζονται και δεν έχουν δηλωθεί. Δεν να ξέρει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, όποιος δεν έχει δηλώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κάνει και έχει μέσα ενοικιαστεί, πολύ σύντομα θα χτυπήσουν την πόρτα. Μάλιστα. Ακούστε το θέμα στο κλιμπάκα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αυτοδιοικητικές ειδήσεις με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαλία, κυρίες και κύριοι. Νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να ανοίξουν το προσεχές διάστημα σε δημόσιο και δήμους. 1.477 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αλλά και με σύμβαση ορίστου χρόνου περιλαμβάνει προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις περισσότερες να αφορούν σε μηχανικούς για τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Με 19.000 ευρώ επιχορηγούνται 33 Δήμοι της χώρας για την διεξαγωγή των εξετάσεων πολιτογράφησης. Τα χρήματα θα διανεμηθούν μέσω των σχολικών επιτροπών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν για τις εξετάσεις. Στην Αττική εφαρμόζουμε το μεγαλύτερο σχέδιο διαχείρισης βιοεποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης σε ενημερωτική ημερίδα για τις πρακτικές βιοοικονομίας. Μια ακόμη παιδική χαρά απέκτησε ως πρόπυργος, αυτή την φορά στα γερμανικά, επί της οδού Φιλής και Νίκης. Είναι εξοπλισμένη με όργανα παιχνιδιού αλλά και γυμναστικής, καθώς και σημεία πρασίνου για σκίαση. Έναν σύγχρονο λιοτεμαχιστή για οκώδη απορρίμματα και φυτικά καταλήμματα προμηθεύτηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με συνολικό κόστος 580.000 ευρώ. Το μηχάνημα συνολικού βάρους 24.600 κιλών έχει εγκατασταθεί στον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου και τεμαχίζει με χαμηλό κόστος τα κλαδέματα που συλλέγονται. Και κλείνοντας, 4 σημαντικούς πίνακες ζωγραφικής αφιερωμένους στην Ελληνική Επανάσταση φιλοξενεί η Βουλή των Ελλήνων στην αίθουσα των υπασπιστών. Τα έργα αποτελούν δάνειο από ιδιώτη. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ματίνα Πολυχρόνη, για τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Πορτογαλία τα μέτρα που έχουν θετήσει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση του κόστους στέγασης. Πάμε τώρα και στην Ισπανία να δούμε τι έχει κάνει, γιατί και εκεί ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι. Ακριβώς. Υπήρχε μια απόφαση το 2019 το Μάρτιο, όπου έλεγε ότι η αναπροσαρμογή του ενοικίου θα γυρίζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό ένα έτος. Παράλληλα, μπήκε στη διαδικασία και είπε ότι δεν μπορεί κάποιος που αγοράζει ένα σπίτι να διώξει τον ενοικιαστή, αν δεν έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιό του. Ενώ η ελάχιστη διάρκεια του μισθωτήριου συμβολίου από 3 έτη έγινε 5 έτη. Επιπλέον, πριν λίγες ημέρες είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός μπήκε σε διαδικασία και ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ύψους 250 ευρώ ανά μήνα, που αφορούν νέους κάτω των 30 ετών. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή η Ισπανία με τους νέους, οι οποίοι δεν φεύγουν από την οικογενειακή κατοικία και μένουν όλοι μαζί. Παράλληλα, μπήκε σε διαδικασία και δημιούργησε, ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την αύξηση των ενοικίων, το οποίο ήταν περίπου στα 2 δις ευρώ και παράλληλα μπήκε στη διαδικασία να ρυθμίσει και να ανακοινώσει φοροελαφρύνσεις και εκτόσεις του ιδιωτικού ακινήτων που μειώνουν τα ενοίκια τους. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι χώρες συμμετέχουν πολύ έντονα και παίρνουν πολύ άμεσα μέτρα καθοριστικά που αφορούν το κόστος στέγασης. Θα δούμε και άλλες χώρες στην διάρκεια της συζήτησής μας, όπως είναι και η Ολλανδία, η οποία τι λέει.
Εγώ δεν θα μπω στη δικασία, λέει, να δημιουργήσω πρόβλημα στην κλιματαγορά. Δεν θα μπω στη δικασία να ρυθμίσω τις αυξήσεις των ενοικίων, αλλά θα δώσω κίνητρα να φτιαχτούν 1 εκατομμύριο νέα διαμερίσματα μέχρι το 2030. Mm-hmm. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι η Ολλανδία έχει το εξής θέμα. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι, πάρα πολλές επιχειρήσεις λόγω Brexit έφυγαν από την Αγγλία και πήγαν στην Ολλανδία. Εκεί πέρα είδαν πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης για ενοίκια κατοικιών. Με αποτέλεσμα οι αυξήσεις ήταν πραγματικά ραγδαίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα θα συνομιλήσουμε με την φοροτεχνικό, τη Χριστίνα Τιμανέ, για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν όλους τους φορολογούμενους. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Εμιλία μου. Λοιπόν, Χριστίνα, ακούω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη ρύθμιση των χρεών, κορονοχρεών, ως 72 δόσεις. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, και θέλω να μας το, λίγο να μας το εξηγήσεις. Γιατί υποτίθεται ότι όλοι περιμένανε οι πληγέντες από την πανδημία αυτή την ρύθμιση για να μπουν να κάνουν τη ρύθμιση και να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Δεν υπάρχει όμως μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί? Αμαλία, είναι κάτι το οποίο και μαζί και τις προηγούμενες φορές στις συνδέσεις μας έχουμε αναφέρει επανειλημμένα. Οι φορολογούμενοι και όλοι όσοι έχουν αυτή τη στιγμή χρέη θέλουν κάτι συνολικό. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να σπάσει τα χρέη του. Αυτή τη στιγμή η ρύθμιση των κορονοχρεών αφορά μόνο τα χρέη από το Μάρτιο του 20 μέχρι και τον Ιούλιο του 21. Πριν από το Μάρτιο του 20 είμαστε περίπου σε μια πενταετή κρίση στην οποία έχουν συσσωρευτεί χρέη από προηγούμενες οφειλές που αφορούν ακίνητα, ΦΠΑ, φόρους εισοδήματος. Είχαμε αυξήσει τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Άρα μιλάμε για μια συσσόρευση χρεών και για μια δυσκολία πληρωμής, η οποία αφορά περίπου τώρα μια οκταετία. Όταν λοιπόν ο φορολογούμενος έρχεται και του δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσει ένα μέρος των οφειλών, χωρίς την ίδια στιγμή να μπορεί να είναι ενήμερος, γιατί ακόμη και αν επιλέξει να μπει στη ρύθμιση των χρεών που αφορούν τον κορονοϊό, της περίοδου δηλαδή που είπαμε και προηγουμένως, Μάρτιο του 20 με Ιούλιο του 21, τα υπόλοιπα χρέη δεν μπορεί να τα εντάξει σε τίποτα περισσότερο από μια πάγια ρύθμιση. Άρα, Χριστίνα, αυτή η τροπολογία που εξεδόθηκε αργά την Παρασκευή το βράδυ από το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά τη ρύθμιση των κορονοχρεών και ότι μπορούν και κάποια άλλα χρέη που βρίσκονται σε πάγια ρύθμιση να τα εντάξουν εκεί, ποιους αφορά? Γιατί νόμιζα εγώ ότι αφορά όλο τον κόσμο, μα δεν τον αφορά όλον. Όχι. Αφορά αυτούς οι οποίοι ήταν σε ενήμερη ρύθμιση. Σε επιχειρηματίες αφορά... όμως, επαγγελματίες ή και ταξικά πρόσωπα. Αφορά όσους χαρακτηρίστηκαν πληγέντες κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Δηλαδή, ναι, μιλάμε για όσους ήταν σε αναστολή εργασίας από φυσικά πρόσωπα ή εκμίσθωσαν ανακίνητα σε ανθρώπους που χαρακτηρίστηκαν πληγέντες, άρα τους έδιναν μειωμένα ενίκια. Ναι. Και για το σύνολο των επιχειρηματιών, των ελευθέρων επαγγελματιών, που οι κάτους είτε ήταν σε αναστολή είτε πληττότητουσαν. Και είχαν πάει για ρύθμιση την οποία έχασαν. Μπράβο. Ακριβώς. Είχαν πάει για ρύθμιση την οποία έχασαν κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Παρ' όλα αυτά, άμα να θυμίσουμε ότι δεν είναι μόνο οι πάγιες ρυθμίσεις, είναι και η μεγάλη ρύθμιση των 100-120 δόσεων, που πάρα πολλοί όσων, από αυτούς που ήταν μέσα την έχασαν. Τώρα τους είπε ότι μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει 3 δόσεις που πάλι δεν είχαν τη ρευστότητα οι άνθρωποι να την πληρώσουν για να μπορέσουν να επανενταχθούν. Άρα μιλάμε ότι ακόμη και αν μπει η πάγια ρύθμιση η παλιά των χρεών 12-24, μιλάμε και για ακόμα προηγούμενα χρέη που ήταν προγενέστερα στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων που δεν μπορούσαν να ενταχθούν τότε στην πάγια ρύθμιση και άρα πάλι αφήνει πάρα πολύ κόσμο απ' έξω. Δηλαδή αν αυτό δεν διευρυνθεί και δεν βάλει το σύνολο των οφειλών στην εφορία για όλους τους πολίτες, τότε σίγουρα δεν θα δούμε μεγάλη κίνηση προς αυτή τη ρύθμιση. Και επίσης να πω, ναι, Χριστίνα μου, ότι σε αυτή τη ρύθμιση δεν μπαίνει ούτε ο φόρος εισοδήματος στο τρέχον που πληρώνουμε, ούτε ο ένφια. Γιατί τώρα έχουμε και ένφια και φόρος εισοδήματος και τη ρύθμιση και τις ρυθμίσεις. Δηλαδή είναι, γίνεται τις δόσεις, πραγματικά γίνεται τις δόσεις. Σωστά. Γι' αυτό και είδαμε ότι δεν ακολουθήθηκε από τους φορολογουμένους όπως περίμενε το Υπουργείο Οικονομικών και ήδη έκανε μια πρώτη κίνηση. Αλλά και αυτή η πρώτη κίνηση που έκανε. Είναι λυπής. Είναι στενή, είναι λυπής. Είναι πολύ περιορισμένη περίμετρος των δικαιούχων. Άρα δεν έχει νόημα. Σωστά. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνη γι' αυτό και από την αρχή η θέση μου είναι ότι θα έπρεπε να βγει μια συνολική ρύθμιση που θα αφορά την εφορία και όχι μόνο την εφορία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι εκ των πολιτών χρωστούν και πάρα πολλά χρήματα στα ταμεία. Μην ξεχνάμε ότι... Ναι, στα ασφαλιστικά, βέβαια, στον ΕΦΚΑ.
Έχουμε και τα ταμεία. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να μας οδηγεί σε μονόδρομο στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Για ποιο λόγο κάποιος να πρέπει αναγκαστικά να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Δεν προχωράει ούτε εξοδικαστικός. Έχουν παγώσει οι αιτήσεις. Αυτό λέμε εδώ με τους δικηγόρους που βγάζουμε στην εκπομπή. Άλλο πρόβλημα εκεί. Άρα δεν μπορεί κανείς να διευθετήσει τις οφειλές του και να προστατεύσει την ακίνητη και την κινητή του περιουσία, Χριστίνα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί έρχονται και αναγκαστικά μέτρα έσπραξης, έτσι. Βέβαια, με την υποβολή της αίτησης για τον εξοδικαστικό, να πούμε ότι αυτά παγώνουν. Αναστέλλονται μέχρι να βγει η τελική απόφαση. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ απόλυτα και είναι και η δική μου θέση αυτή ότι μια συνολική ρύθμιση όλων των χρεών στην εφορία σίγουρα θα απέδειξε πολύ περισσότερο και για το κράτος. Δηλαδή, δεν θα ήταν μόνο και θα ήταν ενήμεροι φορολογούμενα, θα μπορούσε και το κράτος να εισπράξει τα χρήματά του. Μάλιστα. Χριστίνα Μανέφορο, τεχνικός, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την πέμπτη που ήσασταν μαζί σου. Ελπίζω να γίνουν κάποια πράγματα το επόμενο διάστημα ή να το δει το οικονομικό επιτελείο ότι χρειάζονται βελτιώσεις σε κάποιες ρυθμίσεις και να μπει περισσότερος κόσμος. Ευχαριστώ τη Χριστίνα τη Μανέ. Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξαιρετική Χριστίνα. Βλέπεις. Τις δόσεις. Περίμενε. Βάλτε τώρα αυτό για το Θεμιστοκλή. Αφιερωμένο. Δεν μου λέτε, γιατρέξε. Δεν μπορώ, γιατρέξε. Ο δοσά! Αυτό ήτανε. Αν μπορείς να τρέξεις, καλό είναι το θέμα. Αν δεν μπορείς να τρέξεις, τα κάνεις. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τρέξει. Με τη μαγκούρα ήταν. Αλλά μόλις άκουσα εδώ σας, έτσι θα τρέχουμε κι εμείς. Μου στείλε ένα μήνυμα από την Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουραίων Κομωτών Ελλάδος. Απεργούν, λέει, τη Δευτέρα κανονικά 8 Νοεμβρίου. Οπότε, όποιος θέλει να κουρευτεί, να ξέρει ότι από 8 Νοεμβρίου θα απεργούν κανονικά και θα μαζευτούν όλοι στο κύριο της Αθήνας. Ποιο, οι Κουραίοι? Ναι, όλοι οι Κομωτές. Για τα μέτρα. 8 Νοεμβρίου τα μέτρα. Καλό, δεν είναι. Αρχίζουμε. Κλείνουμε τις επιχειρήσεις μας σήμερα για να έχουμε μέλλον αύριο και υποπτική. Και το λένε μπορεί. Αντιδρά, η εστίαση αντιδρά, οι Κομωτές αντιδρούν. Δεν θέλω να σκεφτώ. Οπότε πηγαίνετε να εμβολιαστείτε, να τελειώνουμε. Σας παρακαλώ δηλαδή. Σας παρακαλώ, σας θερμο παρακαλώ. Αλήθεια. Ούτε 4 χέρια έβγαλα, ούτε 4 πόδια. Όπως βλέπετε. Εμβολιασμένη είμαι. Δεν έχω. Εσύ έχεις εμβολιαστεί? Όλοι πρέπει... Δεν διαχωρίζω τον κόσμο. Προς Θεού, μακριά από εμάς αυτό. Μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά. Το θεωρώξεις ποιο είναι? Ότι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία πλέον όλοι μας και εμβολιασμένοι να είμαστε, αυτό είναι σημαντικό. Να τηρούμε τα μέτρα. Πολύ είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, μη συζητάμε συνέχεια τον εμβολιασμό. Μπράβο. Και ο εμβολιασμένος. Πολύ σωστά. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν το έχουν περάσει εύκολα τον κορονοϊό. Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν έφτασαν στο τελικό στάδιο. Δεν ζωνωθούν, αλλά το πέρασαν πολύ δύσκολα και αυτοί. Άρα, θα πρέπει πραγματικά όλοι να μπούμε στη διαδικασία να τηρούμε όλα τα μέτρα. Έτσι. Και να σου πω και κάτι, και εμβολιασμένος να είσαι, αλλά δεν είναι κακό να το κάνεις. Όχι, δεν είναι κακό να το κάνεις. Καθόλου κακό δεν είναι. Προστατεύεις και τον εαυτό σου και του ανθρώπου που είναι γύρω από σένα. Ο Γιάννης Χατζηλάτας μου στείλε μήνυμα, παρακολουθεί την εκπομπή. Τέτοια διαστροφή, Γιάννη μου, τι να σου πω. Και λέει ότι η ρύθμιση, η τροπολογία που εξεδόθη από το Υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή το βράδυ σχετικά με τη ρύθμιση των κορονοχρεών ως 72 δόσεις, 36 άτοκες από 36 ως 72 με 2,5% επιτόκιο, αφορά μόνο τους επαγγελματίες, όχι τα φυσικά πρόσωπα. Να. Στενεύει ακόμα πιο πολύ περίμετρο. Στενεύει. Γενικό, στενεύει. Μην στενεύετε την περίμετρο. Ανοίξτε και στο Υπουργείο Οικονομικών την περίμετρο. Γιατί τη στενεύετε? Το θέμα ποιο είναι. Όχι, μπορεί να μιλήσει. Θα σκόψει τον αέρα. Το θέμα ποιο είναι. Εγώ έχω γνωστούς και φίλους μου, οι οποίοι κάθονται κάθε τέλος του μήνα με όλες τις κάρτες τους, με όλα τα χαρτιά τους και κάθε περίπου μία μισή με δύο ώρες, κάθε μήνα τρεις, να μπουν σε διαδικασία να μπορούν να πληρώσουν τη μία δόση, τη μία ρύθμιση, την άλλη ρύθμιση, την άλλη ρύθμιση. Είναι παράλογο όταν μην έχουμε δημιουργήσει γενικότερα ένα πλαίσιο έτσι ώστε να μπουν όλα αυτά τα χρέη σε μία λογική της ρύθμισης και μια συγκεκριμένη ρύθμιση που θα ακολουθεί ο κάθε πολίτης. Ξέρεις κάτι, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα αυτή να κάνουν συνεχώς ρυθμίσεις. Μην ξεχνάμε ότι η πανδημική κρίση ήρθε στη χώρα μετά από 10 χρόνια μνημόνια. Και ήρθε σε μια στιγμή στη χώρα μας που το 27,5% του ακαθάριστου εισοδήματος μειώθηκε. Έτσι είναι. Ακριβώς όπως θα λες. Χάθηκε. Έτσι είναι. Να πω όμως ότι η πανδημία είναι εδώ. Σήμερα είχαμε 6.808 κρούσματα, 441 διασωληνωμένους και 42 θανάτους. Σε σύγκριση με το 2020. Τα νούμερα της ίδιας εποχής είναι περισσότερα, είναι λιγότερα. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα. Είχαμε κλείσει με lockdown με 2.500 κρούσματα. Βέβαια τώρα η διαφορά είναι ότι το 60% του πληθυσμού, 65, έχει εμβολιαστεί. Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Μπορεί κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν, να μην το παραδέχονται. Είναι μια τεράστια διαφορά. Και επειδή έκανα ένα ρεπορτάζ να δω τι συμβαίνει στις χώρες, σε άλλες χώρες και στο Ισραήλ, σας πληροφορώ ότι όπου υπάρχει το ποσοστό εμβολιασμού είναι πάνω από 80%, δεν υπάρχει πανδημία. Πορτογαλία δεν ασχολείται με την πανδημία. Γαλλία επίσης. Ισπανία επίσης. Δανία επίσης. Άρα λέω λοιπόν, το επιχείρημα το δικό μου ποιο είναι?
ό,τι καταλαβαίνω, και το δισταγμό, την επιφυλακτικότητα, τον προβληματισμό, την ανησυχία κάποιων συμπολιτών μας για το εμβόλιο. Ότι δεν έχει τεσταριστεί πολύ, ότι έγινε γρήγορα. Τώρα βγήκε το χάπι σιγά-σιγά. Αλλά λέω ότι είναι φάρμακο, είναι το αντίδοτο απέναντι στην πανδημία, γιατί οι χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού δεν ασχολούνται σίγουρα πια με την πανδημία. Σίγουρα. Άρα, καλό θα ήταν, καταλαβαίνω, να βάλουμε λίγο στην άκρη τους φόβους μας, που είναι για μένα πολύ σημαντικοί. Δεν διαχωρίζουμε τον κόσμο, δεν διχάζουμε εμείς από εδώ, δεν λέμε είμαστε κοινωνία δύο ταχυτήτων. Όχι. Εμβολιασμένοι και εμείς είμαστε όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, όμως είναι σημαντικό να εμβολιαστούμε. Λοιπόν. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Πέρασε η ώρα, τι να ξεκάνω. Περνάει πολύ γρήγορα μαζί σου, αυτή είναι πραγματικότητα. Είχαμε ωραίους καλεσμένους, και εσύ μαζί, ήσασταν όλοι. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ που άκουσα τα θετικά σχόλια για τα θετικά αποτελέσματα μάλλον του τουρισμού. Εγώ χάρηκα. Εγώ το ήξερα, γιατί ξέρω. Απλά έκλεισαμε με την κυρία Μανέ και είδαμε το πρόβλημα των ρυθμίσεων. Άσπρο μαύρο. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα στοιχεία. Θα τα συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα σου δώσω την άλλη εβδομάδα τις πληροφορίες, τι ετοιμάζει η κυβέρνηση αναλυτικά για την κοινωνική στέγη. Ωραία, ωραίο ρεπορτάζ και να μας πεις και πώς διαμορφώνεται η εικόνα για τα Χριστούγεννα. Το θέλω αυτό, γιατί ακούω πολύ καλά. Πολύ καλά μηνύματα. Πήγε πάρα πολύ καλά το τετραήμερο, 28 Οκτωβρίου. Πραγματικά Μπράβο. Πήγε εντυπωσιακά πάρα πολύ καλά. Ήταν ναι, η έναρξη του χειμερινού προορισμού. Να τα κρούσματα. Λοιπόν, 1.500 στην Αττική, 1.100 στην Θεσσαλονίκη, με τεράστια αύξηση του οικού φορτίου στη συμπρωτεύουσα και από κοντά η Θεσσαλία. Πηγαίνει ησυχία σε αυτές τις τρεις περιοχές. Κατακόκκινη η Ελλάδα. Τα μέτρα πρέπει να τα τηρούμε, όπως είπε ο Θεμιστοκλής, όλοι μας. Και οι εμβολιασμένοι και οι μη. Λοιπόν, Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Παναλλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική σήμερα, νομίζω, έτσι και η εκπομπή. Έδωσε και μηνύματα, έστειλε και μηνύματα. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς αύριο στις 5. Αύριο, Παρασκευή, καλά το πω. Αύριο στις 5 έχω χάσει μέρες. Εδώ, εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.